Είσαι έτοιμος? Πάμε. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να επισκεφτείτε το πανέμορφο χωριό μας. Εδώ θα βρείτε πεντανόστιμο φαγητό, μαγειρεμένο με αγάπη. Είναι μια πόλη με γρήγορους ρυθμούς, όπου οι νέοι συγκεντρώνονται για να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή. Στο χωριό μας ο ήλιος είναι πάντα λαμπερός και οι γυναίκες θα σας μείνουν αξέχαστες. Τι άλλο να πω? Τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε ξένους εδώ. Καλόφρεσκα, οτάκι, λεμόνια, φορέματα, χαλιά. Κάτι λεμόνια! Αμάρε Γιάννη με αυτή την καραμούζα, μας πήρε στα αυτιά. Λες και δεν ξέρουμε τι καλά μας φέρνει. Ξινή! Ε, μην τη λες έτσι. Έχεις κανένα γράμμα? Καλημέρα, καλημέρα σ' όλους. Τι έχουμε? Ήρθε χαρτί από την ομαρχία. Είμαστε, λέει, 34 μόνιμοι κάτοικοι. Ζωή να έχουμε. Μόνο? Μόνο αυτό το χειμώνα πέθαναν. Οι Καραμούνδοι, ο Παπακώστας. Άστον αυτός, αυτός είναι... κρύβεται αυτός, άστον. Η Λαμούρα, οι αδελφές Μιτσάκου και η... και η Ελένη. Εδώ λέει ότι αν δεν αυξήσουμε τον αριθμό των κατοίκων στους 35 μέχρι το τέλος του μήνα, θα μας κόψουν τις υπηρεσίες. Μέχρι το τέλος του μήνα? Δηλαδή σε μια εβδομάδα? Δεν είναι δυνατόν. Το έχουν στείλει εδώ και ένα μήνα. Αλλά ξέρεις τώρα τα ταχυδρομεία. Τι κάνουμε τώρα? Άκουσες τίποτα, Σοκράτη? Τι είναι τούτο? Ζεις? Ποιος είσαι, μωρέ? What is this place? This is a beach. You speak English? I'm the mayor. I'm Eric. Kostas, nice to meet you. Be careful. And who is that? Oh, that's Socrates. Fantastic architecture in this part. This way. Oh. We must get loads of visitors in the summer. Yes. Yeah, well, the tourist season has just finished. Yeah. It was so crazy this year, so crazy. So many Dutch people. My wife is Dutch. Oh, was she? Where is she? She died a couple of months ago. Oh. I'm sorry. So you don't have a bike? Δήμαρχε! Κάτι γίνεται. Έχουν βγει όλοι έξω. Ποιος είναι αυτός? This is Eric. Είναι ξένος. Hello. Spiros. Eric. Beautiful place you have here. Τι λέει, μωρέ? Δεν έχει, μωρέ, σημασία τι λέει, αλλά τι είναι. Σπυρό. Μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Eric, would you love to stay here for lunch with us? Yes. Okay. Come on, let's go. Leave the bag there. Σπυρό. Μάζεψέ τους όλους στην ταβέρνα. Όλους. Come on, let's go. We get you cleaned up first. This way. Λοιπόν, θα έρθείτε στην ταβέρνα. Ορίστε. Γιατί, θα γαμπρίσουμε? Και δεν έχετε τίποτα άλλο να φορέσετε? Θέλω να πω δηλαδή κάτι που να μην είναι... να μην είναι τόσο μαύρο. Ε. Και να μας περάσουν για τίποτα ξετσίποτες. Άπαπα. Εγώ μίλησα για σκούρο μπλε. Δεν μίλησε κανένας για τίποτα άλλο παρά μόνο για σκούρο μπλε. Δεν θα σας παραξηγήσει κανείς αν φορέσετε σκούρο μπλε, Ειρήνη. Μαζεύω.
Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος. Σχοριανή μου, όπως θα παρατηρήσατε, σήμερα έχουμε εδώ μαζί μας, στο χωριό μας, ένα καινούριο πρόσωπο. Δυστυχώς, η νομαρχία αποφάσισε ομόφωνα να μας κόψει ό,τι προνόμιο μας απέμεινε. Ακόμη και το όνομά μας. Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει να έρχεται ο γιατρός ο Κατακαλίδης, ο Γιάννης ο Μανάβης και ό,τι άλλο δηλαδή μας απόμεινε. Ποιος έχει ανάγκη το Γιάννη και τα λεμόνια του? Σιγά το γιατρό και τα κόλπα του. Εγώ χτύπησα το πόδι μου και αυτός μου έβγαλε το δόντι. Δεν έχουμε ανάγκη την ομαρχία τους και ούτε τίποτα άλλο θέλουμε από αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερους κατοίκους στο νεκροταφείο παρά στα σπίτια μας. Λοιπόν, τον ξένο μας το λένε Έρικ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να τον κάνετε να αισθανθεί καλοδεχούμενος. Έτσι. Ο Έρικ. Καλώς ήρθες. Μπορεί να ψάχνει για γυναίκα. Τι λες, να του δώσουμε την Αφροδίτη? Μπα! Νομίζω είναι αδελφή. Δεν το νομίζω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, αυτή είναι κάκος μπελάς. Λέει απόψε να τον κοιμήσω στο σπίτι των αδελφών Μιτσάκων. Για απόψε. Αρχιτέκτονας είναι. Μπορεί να θέλει να το αναπαλαιώσει. Μην του πεις όμως ότι πέθανα στο πίσω δωμάτιο. Ούτε ότι τις βρήκαμε μετά από μια εβδομάδα. Όχι βέβαια. Ησυχία. Γεια σας. Αμέρικ. Where's the bedroom? Oh, the bedroom. The bedroom is... The bedroom is on the back. Yeah. But there is a superstition in Greece. You never sleep on the back rooms of a house if you are a visitor. Never. Never. My wife always wanted to come to Greece. But I always came up with some excuse. In the old days, we didn't have enough money. And then later on, I was always too busy. We never came. There was that family. They came for holidays. They had a daughter, Eleni. She taught me English. The holidays were finished, they went back to America. But Eleni came back here to stay with me. She became my wife. Τι γίνεται? Τι συμβαίνει ρε Σοκράτη? Σοκράτη!
Σοκράτη! Σοκράτη! Σοκράτη! Eric! Eric! Are you in? Eric! Τι ήρθες, να μας φέρεις και άλλα λεμόνια. Τα καφάσια θα μαζέψω και δεν θα ξαναγυρίσω. Τι έπαθες? Έγινε τίποτα με το σπίτι των Μιτσάκων? Ο Έρικ άφαντος. Και ο Σοκράτης μου. Έφυγε. Με το ποδήλατο! Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Σοκράτης πάει πιο γρήγορα από το ποδήλατο. Τέρμα! Δεν μένω άλλο εδώ. Φεύγω. Γιάννη, θα με πάρεις μαζί σου. Τι τρελές κάνεις, μωρέ! Κατέβα από εκεί! Εσείς φταίτε. Εγώ έκανα το πάνω για να κρατήσω τον ξένο μας. Εσείς τι κάνατε? Τι κάνατε? Τίποτα! Τίποτα! Τώρα το μόνο που μου μένει είναι να φύγω. Και το χωριό μας? Το σπίτι σου? Κράτα το χάρισμά σου. Έτσι κι αλλιώς σε μια εβδομάδα όλοι θα αναγκαστείτε να φύγετε. Έλα ρε Κώστα, κατέβα από εκεί. Τρελάθηκες τελείως, μωρέ, περίμενε. Γιάννη, φεύγουμε. Σταμάτα! Σταμάτα! Περίμενε! Κώστα! Περίμενε! Ένα μουλάρι στον δρόμο. Ποιο μουλάρι, βλάκα? Αυτός το γαϊδαρός μου, ο Σοκράτης. Σοκράτη μου. Σοκράτη μου. Hey. What are you doing here? Socrates tried to run up the beach last night in the wind. But I heard him, so I came out to help. Oh, to help. Really? And then I thought, maybe I'd like to stay for a while myself. Here? But I could help you restore some of the old buildings. Eric! Come on, come on. We go. Let's go come back on, to so. The village. Γιάννη, φεύγεις, δεν έρχομαι. Βέβαια, τώρα πια δεν το χρειαζόμαστε τον ξένο. Αυξήσαμε τον πληθυσμό από μόνοι μας. Oh. Νομίζω ότι μου αρέσει. Σε κολάγευαν πάντα τα λουλουδάτα. Και σένα σου πάει το ροζ, ειρήνη μου. Thank you.
Πού πήγαν όλοι, μ' αφήσανε μόνον. Τον παππακό, τα αφήσανε μοναχόν.